30 χρόνια μετά το τέλος της δικτατορίας του, Εφραήν Ρίος Μοντ ταλαιπωρεί και πάλι τη Γουατεμάλα. Το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας ακύρωσε την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του. Στις 10 Μαΐου, ο Μοντ είχε κριθεί ένοχος για τις δολοφονίες από τις ένοπλες δυνάμεις τουλάχιστον 1.771 μελών του πληθυσμού των Μάγια Ιξίλ. Είχε καταδικαστεί σε 80 χρόνια φυλάκιση. Η δίκη σε βάρος του είχε θεωρηθεί νίκη της δικαιοσύνης και ήταν η πρώτη δίωξη δικτάτορα στη Νότια Αμερική με την κατηγορία της γενοκτονίας. Ένας από τους δικηγόρους του πρώην δικτάτορα είχε απομακρυνθεί καθώς επιθυμούσε να γίνει αλλαγή σε 2 από τους 3 δικαστές. Τελικά κατάφερε να επιστρέψει. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γουατεμάλας υποστηρίζει ότι από αυτό το σημείο πρέπει να αρχίσει και πάλι η δίκη του Μοντ.